Κόκκινη, άκου. Έχω πάει στο Δήμο Θεσσαλονίκης να πληρώσω 300 ευρώ. Το ξέρω. Από πού το ξέρεις? Εσύ μου το πες. Αν έχω στα πάνε. Μιλήσαμε το πρωί. Άκου τώρα. Έχω δύο πρόστιμα σε ένα φάκελο. Ναι. Έχω το Φωτιάδη μαζί μου. Το λέω Φωτιάδη. Κάτσε, λέω, απέναντι θα παρκάρω. Μην έρθει κανένας προγονόμος. Πες μου ότι σε γράψανε. Σκάτσε ρε φλάκι. Πες μου ότι σε γράψανε. Σταμάτα λίγο ρε. Πες μου ότι σε γράψανε. Περίμενε. Πες μου ότι σε γράψανε. Περίμενε ρε. Πες μου ότι σε γράψανε. Με γράψανε. Και γιατί δεν έβρε. Περίμενε ρε φλάκι. Περίμενε. Περίμενε. Λέω Φωτιάδη. Ρε ηλίθιε. Αντί να παρκάρει στο πάρκινγκ του Δήμου, δεν στο έχω πει 100 φορές. 5 ευρώ, 5 ευρώ. Σταμάτα. Του λέει, είσαι σίγουρος ότι θα ανταπεξέλθεις στα καθήκοντα που σου δίνω? Λέει ναι. Ξέρεις να οδηγάς? Αυτός λέει έκανε ράλι Ακρόπολης και τα λοιπά. Λέει ξέρω. Ποιος έκανε ράλι Ακρόπολης? Ωραία. Κάτσε, λέω, να πληρώσω και έρχομαι. Πάω στο Δήμο. Μπαίνω μέσα. Πάω στο δεύτερο όροφο. Στον όροφο το. Κάτσε ένα-ένα. Στο ισόγειο και στο πρώτο όροφο είναι φυσιολογικοί άνθρωποι στο Δήμο. Κανονικοί. Στο δεύτερο όροφο είναι βλαμμένοι όλοι. Έχουν πει με μέσο, δεν ξέρω τι είναι, γιώτα 5, τι στο διάλογο είναι. Λέω, γεια σας, θέλω να πληρώσω το πρόστιμο. Δίνω στο ταμείο τα δύο αυτά. Ψάχνει να βρει. Λέει, αυτά λέει, τι είναι, λέει. Τροχονόμο, σα έρθει. Σε νοιάζει, ρε παιδιά. Όποιο θέλει, με έγραψε, του λέω. Πού θα τα πληρώσω? Λέει, δεν μπορείτε να πληρώσετε εδώ με λεφτά, λέει. Δεν παίρνουμε λεφτά. Γιατί σκατά παίρνετε, λέω, δεν παίρνετε λεφτά, τι παίρνετε? Λέει, με κάρτα. Δεν έχω ρε κάρτα, του λέω, μαύρα τα παίρνω. Θέλω να τα πληρώσω έτσι. Πετάγεται μια χοντρή. Λέει, κύριε ονόμα, άμα είναι χοντρή τη λέω, σταμάτα εσύ από εκεί πέρα. Έχει αρχίσει και εκτραχύνεται η κατάσταση. Λέει, είναι πρόστιμα αυτά. Δεν ξέραν αν είναι πρόστιμα ή όχι. Πάνε, λέει, στο 325 γραφείο. Φεύγω από εκεί, πάω στο 325 γραφείο, στο δεύτερο όροφο. Βλέπω στο ταμείο ένα μπαοξί με μια μάσκα 60 χρονών καθυστερημένο. Μα καθυστερημένο κανονικά. Του λέω, γεια σου, ρε φίλε, του λέω, πάρτε αυτά, λέω, βγάλε το χαρτί να πληρώσω τα 150 και 150 ευρώ. Με είπε ο Χατζινάκος ότι έβαλε, ας πούμε, μια δικηγόρα, τον είπε τον Χατζινάκο, μια χαρά θα είναι, δικηγόρος με τρία παιδιά, τι δικηγόρος να είναι. Με γράψανε. Δεν βγάζομαι, λέει, άκρη. Του λέω, τι ομάδα είσαι? Λέει, ΠΑΟΚ. Πού να βγάζεις, λέω, άκρη. Με ποιον άλλο δήμαρχο μπήκες εδώ? Με τον Παπαγεωργόπουλο, μου λέει. Καλά. Με κάνει ένας πίσω νοήματα ότι αυτός εκεί είναι βλαμμένος. Ότι δεν είναι καλά. Δεν είναι. Με λέει, άστε να μωρέ, λέει, είναι γιώτα 5. Και επειδή είναι γιώτα 5, του λέω, ρε φίλε, εγώ τι να κάνω τώρα. Εγώ τι φταίω. Εγώ τι φταίω που είναι αυτός γιώτα 5. Και βάζω μέσον το δήμαρχο για να πληρώσω το πρόστιμο. Πήρες σκέφω το δήμαρχο. Έρχεται αντιδήμαρχος, έρχεται ο Φωτόπουλος, ο Μίμης, έρχεται ο Ρουφιάνος του δημάρχου που είναι φίλος μου. Πατάει τα κουμπιά, δεν βγαίνουν τα κουμπιά, μαζεύεται η ουρά. Και τι θες να μου λέει? Είσαι ο μόνος που ήρθες να πληρώσεις, λέει. Δεν ξέρω, λέει, τι γίνεται, πώς πληρώνω. Και επειδή είμαι ο μόνος, λέω, που έρχομαι να πληρώσω, δεν πρέπει να πληρώσω. Κάθισα 55 λεπτά. Μου βγάλαν την Παναγία. Κατέβηκαν 6 υπάλληλοι του Δήμου να πληρώσουν κάτω στο μηχάνημα. Φεύγω. Πάω και βλέπω μια κλίση στο Κόρτοπα. Έχει φύγει, έχει παρατήσει το Κόρτοπα ο. 40 ευρώ. Πώς το λένε, ο Φωτιάδης. Να μια κλίση πιο μεγάλη το κεφάλι το δικό σου. Την Παναγία σας τον Χριστό, σας άρχισα να φωνάζω. Μην βρίζεις, ρε ηλίθιε. Μου λες μετά εσύ, ο Κάζης έχει μεγάλες, πώς τις λένε, αποκαλύψεις. Έρχομαι εδώ, ούτε μία αποκάλυψη ο Κάζης. Εκείνη η φουκαριά, ρε Παναγίτσα, τι έφταιγε. Λοιπόν, λέω, Ανδρώνης, αν δεν είσαι καλά και βγεις και φάω πρόστιμα, θα το πληρώσεις εσύ. Και δεν βγήκα. Κατάλαβες, κόκκινε. Άντε, πάρ' τον κόσμο τώρα. Παρακαλώ. 55 λεπτά να μου κόψουν δύο αποδείξεις στο Δήμο. Λέει, είναι παοξής, λέει, καθυστερημένος, λέει, αυτός, με μέσο μπήκε. Και επειδή μπήκε με μέσο καθυστερημένος, λέω, τι να κάνω εγώ. Ενοχλήθηκε ο Δήμαρχος, μου λέει ένας φίλε, λέει, μην βρεις τα θεία, λοκάλε μου μήνυση. Θα με κάνει μήνυση, μάρτυρα, λέω, ποιο θα φέρει, τον Χριστό. Φέρει τον άλλο, έγινε ένα μπάχα. Και έχω τα νεύρα μου, ρε κόκκινε. Δεν πάω, πάρει μια εκπομπή απάνω σου, καλησπέρα σας, κυρία μου, ή άλλο ορθοπαιδικό ψάχνει να βρει. Δεν την πήρα, ε. Οι άλλοι ζωντάνεψε, δεν πέθανε, οι άλλοι κυραδέσποινα. Ζωντάνεψε. Σκάσε ρε να μιλήσει ο κόσμος. Τι να πω, ρε φίλε. Σκάσε ρε να μιλήσει ο κόσμος για μια κλίση, κάνεις έτσι. Με σπάσατε τα νεύρα από το πρωί. Άντε, βλαμμένε, τι μα σπάς κάθε μέρα.